Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας, στα 19 λεπτάκια μετά από τις 5. Είστε συντονισμένοι στον Λίμπερο 107,4. Ξεκινάει εκπομπή All About Tyson Air. Χρήσανθος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από τα μικρόφωνα. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Σήμερα Τρίτη, 12 του Ιούνιου. Βασίλη Καβαδία, καλησπέρα και σε σένα που θα μας κάνεις παρέα πίσω από την κονσόλα με τη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Σε μια εβδομάδα, στην δεύτερη εβδομάδα του Ιούνιου, που αναμένουμε πράγματα στον Άρη, θα ασχοληθούμε με αυτά, θα ασχοληθούμε με την επικαιρότητα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Δυστυχώς σήμερα η είδηση που ξεχωρίζει δεν είναι ευχάριστη και έχει σκορπίσει την θλίψη στην κυτρινόμαυρη οικογένεια με τον ξαφνικό χαμό του team manager του μπασκετικού Άρη, του Βασίλη Βουρτζούμη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών, νικημένος από αυτή την κακιά αρρώστια που λέμε όλοι. Έδωσε πολύ μνημάχη ο επί σειρά ετών team manager του Άρη, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε και έφυγε τα ξημερώματα, σκορπιώντας φυσικά τη θλίψη και ρίχνοντας σε βαρύ πένθος στην οικογένεια του Άρη. Θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που γνώριζε πολύ καλά τον Βασίλη Βουρτζούμη, τον έζησε στον Άρη, και θα προσπαθήσουμε να τον δούμε μέσα από τα δικά του μάτια. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, νομίζω, και σαν εκπομπή, για να τιμήσουμε τη μνήμη αυτού του ανθρώπου για τον οποίο όλοι μόνο καλά λόγια είχαν να πούνε, και όχι μόνο εντός της οικογένειας του Άρη, αλλά και γενικότερα. Το βλέπετε και εσείς από το πρωί ότι ήταν μια είδηση που δεν σκόρπισε τη θλίψη μόνο εντός της οικογένειας του Άρη, αλλά γενικότερα στο ελληνικό μπάσκετ, η απώλεια του Βασίλη Βουρτζούμη. Θα μιλήσουμε φυσικά και για το ποδόσφαιρο, όπου σήμερα έχουμε το ταξίδι του Θόδωρου Καρυπίδη στις Ηνωμένες Πολιτείες για το καθοριστικό ραντεβού που θα πραγματοποιήσει με την πλευρά των Τόμ Παπαδόπουλου και Νίκ Σακίεβιτς, το οποίο είναι προγραμματισμένο για αύριο, όπως αναφέρει η ενημέρωση της ΠΑΕ. Θα μιλήσουμε για τα μεταγραφικά. Θα μιλήσουμε για την πρωταθλήτρια K19, η οποία κατέξε τον τίτλο του πρωταθλητή στη Football League νέων το περασμένο Σάββατο κόντρα στον Εργοτέλη. Θα μιλήσουμε για Πάκο Ερέρα. Όλα αυτά εδώ παρέα μαζί σας μέχρι και τις 7. Στον ποδοσφαιρικό Άρη περιμένουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτού του ταξιδιού του Θόδωρου Καρυπίδη στην Αμερική, αφού το αποτέλεσμά του θα κρίνει και το πώς θα πορευτεί η ομάδα το επόμενο διάστημα και μέσα στο καλοκαίρι με το σχεδιασμό της για την νέα σεζόν. Και περιμένουμε κυρίως την επιστροφή του Προέδρου της ΠΑΕ Άρης στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να αρχίσουν να δρομολογούνται οι εξελίξεις όσον αφορά τις παραμονές στο ρόστερ, τις αποχωρήσεις και τις πρώτες μεταγραφές. Όπως φαίνεται, μέχρι να επιστρέψει ο κύριος Καρυπίδης δεν θα έχουμε κάτι ουσιαστικό ή κάτι επίσημο. Άρα θα πρέπει, όπως καταλαβαίνετε, να κάνουμε λίγες μέρες υπομονή ακόμα, προκειμένου να αρχίσουμε να μιλάμε πιο ουσιαστικά για το puzzle του ρόστερ της νέας σεζόν. Έχουμε βέβαια κάποια πρώτα δεδομένα, όπως για παράδειγμα την προφορική συμφωνία με τον Ούγκο Σόουζα την περασμένη εβδομάδα, την προφορική συμφωνία που υπάρχει με τον Θωμά Νασλίδη εδώ και αρκετό καιρό. Υπάρχουν όμως πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν. Ο Πάκο Ερέρα θα περιμένει τον Θόδωρο Καρυπίδη να επιστρέψει τις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα και στην Θεσσαλονίκη. Παράλληλα όμως, δεν θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια, συνεχίζει τη μελέτη του, συσσαγωγικά, πάνω στο υπάρχον ρόστερ. Συνεχίζει να εξετάζει περιπτώσεις παιχτών που ενδεχομένως να έρθουν στον Άρη το επόμενο διάστημα, και όταν θα επιστρέψει ο Θόδωρος Καρυπίδης θα τα βάλουν κάτω και θα έρθει η ώρα των οριστικών αποφάσεων, γιατί έχουμε φτάσει σχεδόν και στα μέσα Ιούνιου.
σε κάτι παραπάνω από 2 εβδομάδες είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας. Άρα νομίζω ότι και με την επιστροφή του κ. Καρυπίδη από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα αρχίσουμε να έχουμε οριστικές εξελίξεις και ανακοινώσεις σε όλα τα επίπεδα όσον αφορά το αγωνιστικό. Θα περιμένουμε να δούμε. Ευχαριστώ. Θα περιμένουμε να δούμε. Ευχαριστώ. Γιατί, μην τα πετάς έτσι, φίλε. Τα τσιγάρα τα πετάω. Γιατί? Με εκνευρίζουν οι καπνιστές. Και εμένα κάποτε με εκνευρίζαν. Είναι η αλήθεια. Λοιπόν, ήρθε και ο Χρύσανθος στην παρέα μας. Είχε ένα επίγον τηλεφώνημα έξω. Δυστυχώς. Δεν έχει καλή διάθεση. Δυστυχώς πρέπει. Το έχω αναφέρει ήδη σε 2 προηγούμενες εκπομπές, αλλά νομίζω ότι έχω την υποχρέωση να το αναφέρουμε και στους φίλους που ακούν την εκπομπή καθημερινά. Ναι. Δεν θέλω να γίνω κουραστικός και ούτε θα μπορούσα να γίνω κουραστικός με την απώλεια ενός ανθρώπου, αλλά νομίζω ότι το έχουμε και υποχρέωση και ως ο Λαμπαοτάρης, πέρα από τις αναφορές στις διαδικτυακές μας. Το είπα και πριν. Και όλα, ναι, να το εκφράσω εννοώ και προσωπικά. Βεβαίως. Στην οικογένεια του Βασίλη, τον οποίο θα αποχαιρετήσουμε αύριο το πρωί στις 11, εκεί στο Βαθύλακο. Τις προηγούμενες μέρες εξηγούσα σε φίλους πώς θα έρθουν στο Βαθύλακο για να μοιραστώ μια χαρά της βάφτισης της κόρης μου. Δυστυχώς σήμερα με έχουν πάρει κάποιοι φίλοι τηλέφωνο και τα λοιπά και με ρωτάνε πώς θα έρθουν στο Βαθύλακο για να αποχαιρετήσουμε έναν φίλο. Και έναν άνθρωπο βέβαια που αρκετοί από εσάς που τώρα μας ακούτε τον νιώθετε δικό σας άνθρωπο, γιατί τον βλέπατε να παθιάζεται, να φωνάζει, να διαμαρτύρεται, να μιλάει, να λειτουργεί ως κομμάτι της αγαπημένης ομάδας για πάρα πολλά χρόνια. Το πρωί δεν μπήκα στο στατουάρι σε σχέση με τον Βασίλη, αλλά είναι ένας άνθρωπος που έζησε και λειτουργήσε μέσα στο σύλλογο με τελείως διαφορετικό τρόπο από ό,τι λειτουργήσαν πολλοί άλλοι. Ένας άνθρωπος ο οποίος κατάφερε να μιλάει με όλους τους δημοσιογράφους και να μην μιλάει με κανέναν. Τι εννοώ? Είδε ένας άνθρωπος με το χαμόγελο, ένας άνθρωπος που δεν σε πρόσβαλε, ένας άνθρωπος που άκουγε αυτό που ήθελε να το ρωτήσει οτιδήποτε άλλο και είχε ένα μοναδικό ταλέντο να μιλάει και να λέει μέχρι εκεί που έπρεπε για την ομάδα. Και το λέω εγώ που τον βίωσα και λίγο πιο κοντά, όχι στο ρεπορτάζ, ίσως αυτό να ήταν και πλεονέκτημα στη σχέση μας, γιατί είναι διαφορετικό να υπάρχει μια ανθρώπινη σχέση και να μπλέκεται και η ρεπορταζιακή. Το λέω εγώ που τον έζησα και δύο φορές στο ανθρώπινο κομμάτι, λόγω της κοινής μας παρουσίας στο μικρό μεγάλο κόσμο του Βαθυλάκου και της περιοχής. Κουράγιο στη Μαρία, τη σύζυγό του, κουράγιο στα παλικαράκια του. Ο μικρός, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να μαζί μου και με τον δικό μου στο σχολείο. Από εκεί και έπειτα μόνο η οικογένεια αντιλαμβάνεται και βιώνει τον πόνο. Αύριο το πρωί, όσοι θεωρείτε ότι πρέπει να το κάνετε, στις 11 στην εκκλησία εκεί του Βαθυλάκου, θα πούμε το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Βουρτζούμη. Βλέπουμε από το πρωί ότι υπάρχει μια αντίδραση και μια θλίψη και λύπη που βγαίνει από σχεδόν όλα τα θύματα του συλλόγου. Πρώτα απ' όλα βέβαια από την ΚΑΕ. Πριν από λίγο είδα ανακοίνωση και από τον ΕΣΑΚΕ. Βλέπω πολλούς συναδέλφους, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, πολλούς συναδέλφους να αποχαιρετούν το Βασίλη διαδικτυακά. Είναι ο νέος τρόπος που συμβαίνει, όλοι μας το κάνουμε. Δεν είναι κακό, ίσα-ίσα εγώ θεωρώ ότι τον τιμούν με τον τρόπο τους. Βλέπουμε πολλούς αθλητές, προπονητές που πέρασαν από το σύλλογο στο παρελθόν να αναφέρονται στο Βασίλη, και είναι αυτό ακριβώς, ότι ο Βασίλης κατάφερε σε ένα σύλλογο όπως ο Άρης, που ο καθένας έφερνε τον δικό του και όχι άλλαζε τον άλλον, και όχι έφερνε τον μάνατζερ το δικό του και τον προπονητή και τον γυμναστή και τον... Ο Βασίλης ήταν εκεί για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Δεν ήταν με κανέναν παράγοντα, ήταν με τον Άρη. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να το πετύχεις. Πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχεις.
Και πάλι συλληπιτήρια. Από εκεί και έπειτα τα υπόλοιπα αύριο το, αύριο το πρωί στο Βαθύλακο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 41 λεπτά και μετά από τις 5. Λίμπρο 107,4, All About Aris On Air. Χρήστος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από τα μικρόφωνα. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526, ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα. Θα δούμε πως μετά τις 6.30 ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές. Μπορείς να φωνάξεις, φίλε, λίγο τον άλλον που αφήνει πίσω τους εργάτες και βγαίνει έξω και κάνει τα τηλεφωνά του. Ναι, τον κύριο Τσαλτίδη. Να το φωνάξει λίγο να έρθει, πες του, γιατί ξεκίνησε η εκπομπή του. Κατάλαβε, η εκπομπή του, η δικιά του η εκπομπή, ξεκίνησε και μπήκαμε το διάλειμμα. Έτσι, αν μπορείς, γιατί ψάχνει αφορμές τώρα. Δήθεν πήρε τηλέφωνο τώρα και είναι έξω και κάτι λέει. Ακόμα μιλάει, ε. Ναι, πες τον όμως ότι ξεκίνησε η εκπομπή του. Θα μιλήσουμε εντός λίγο δευτερολέπτων και νομίζω είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Για να τιμήσουμε την μνήμη του Βασίλη Βουρτζού, με έναν άνθρωπο που τον έζησε για 3 χρόνια, τον ξέρει αρκετά καλά και νομίζω ότι δεν θέλω τώρα να μπω στη διαδικασία να συγκρίνουμε στεναχώριες, αλλά ο Βασίλης ο Σίμτσακ νομίζω είναι από τους ανθρώπους που στεναχωρήθηκαν λίγο παραπάνω σε σχέση με τους υπόλοιπους όταν πληροφορήθηκε αυτό σήμερα τα θλιβερά νέα. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήταν νομίζω ο χειρότερος τρόπος για να ξεκινήσει η σημερινή ημέρα και για όλη την οικογένεια του Άρη, αλλά ειδικά για άτομα όπως εσύ που τον έζησες αρκετά καλά, το Βασίλη τον Βουρτζούμ. Σίγουρα η σημερινή ημέρα ξεκίνησε με τα χειρότερα νέα. Μέχρι τώρα ο Βασίλης έδινε μια τρομερή μάχη με τον καρκίνο. Πάλεψε όσο μπορούσε, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Και εντάξει, είμαστε όλοι συνεργαστήκαμε μαζί του, αλλά και το γνωρίζαμε σαν άνθρωπο, αλλά και σαν συνεργάτη, είμαστε συντετριμμένοι. Είχες, επειδή εντάξει πέρα από σένα και άλλα παιδιά, είχε και μια πολύ στενή σχέση ο Βασίλης Βουρτζούμης με τον coach Πρίφτη, είχες κάποια επικοινωνία μαζί του στη διάρκεια της σημερινής ημέρας? Δεν έχουμε προλάβει ακόμα να μιλήσουμε, ένα απλό μήνυμα μόνο. Ναι. Εντάξει, όλα τα παιδιά λίγο πολύ έχουμε μιλήσει μεταξύ μας. Θέλαμε να προσπαθήσουμε να βρεθούμε και εμείς αύριο στην Θεσσαλονίκη. Τώρα δεν ξέρω ποιοι και πώς θα καταφέρουμε. Ναι. Αλλά εντάξει, τώρα είναι δύσκολα στιγμές. Όπως γνωρίζεις, πέρασαν πάρα πολλά μαζί με τον Βασίλη και είναι κάτι το οποίο το ζήσαμε και το ένα χρόνο που την τελευταία μου χρονιά στον Άρη το ζήσαμε και από κοντά. Ναι, εντάξει. Το πάλεψε με πολύ δύναμη. Τον είχε ζήσει και εσύ από την αρχή. Γενικότερα, ο Βασίλης Βουρτζούμης, Βασίλη, ήταν ένας άνθρωπος που πολύ χαμηλών τόνων και κοιτούσε περισσότερο τη δουλειά του. Δεν προσπαθούσε δηλαδή να μείνει και μακριά τα φώτα της δημοσιότητας. Εσύ πώς τον είσαι σαν άνθρωπο αυτά τα 3 χρόνια που συνεργαστήκατε? Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, πάρα πολύ τίμιος και πάρα πολύ δίκαιος και αληθινός. Πιστεύω ήταν ένα από τα πλέον σημαντικά γρανάζια στη μηχανή της ομάδας μπάσκετ του Άρη, αλλά και ολόκληρου του συλλόγου. Έκανε πολύ σωστά τη δουλειά του, ήταν απλός όπως είπατε και εσείς. Έβαζε πάντα την ομάδα πάνω από όλους και είχε μια πάρα πολύ αληθινή επικοινωνία με τους παίχτες και γι' αυτό όσοι περάσανε από το σωματείο του Άρη έχουν αλλήλει τα καλύτερα γι' αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν μπορείς να βρεις νομίζω έναν άνθρωπο που να έχει να πει ένα κακό λόγο για τον Βασίλη τον Βουρτζούμη. Δεν είναι τυχαίο, δεν έχεις να το βρεις όταν ήταν στην ομάδα, γιατί όταν φεύγουν οι άνθρωποι πάντα όλοι καλά λόγια λένε. Mm. Αλλά για τον Βασίλη το βιώνουμε και δημοσιογραφικά κτλ. Όλα αυτά τα χρόνια δεν υπήρχε. Και δες τώρα, ο Βασίλης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι στον Άρη αυτή τη στιγμή. Όντως. Έτσι. Και από ό,τι ξέρω, επειδή είστε πολύ κοντά και με τον coach Πρίφτη, επίσης υπήρχε ένα πολύ μεγάλο δέσιμο ανάμεσά τους, έτσι. Μα ο χαρακτήρας του Βασίλη ήταν αυτός ο οποίος σε έκανε τον αγαπάς τόσο πολύ. Ο κότς, όπως ξέρεις, ο κότς Πρίφτης θέλει να συναστρέφεται και να έχει στο πλάι του τέτοιους ανθρώπους
γι' αυτό και μεταξύ τους η σχέση αλλά και η αγάπη ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Και πρόσφατα βέβαια, εμείς το σημειώσαμε στο Λαμπαουτάρης και το είπαμε και στο Λίμπερο, ότι πρόσφατα έγινε και μια κίνηση που βέβαια ο coach δεν ήθελε να γίνει γνωστή, αλλά δεν είναι λίγο πράγμα. Να έχεις φύγει από μια ομάδα, να υπάρχουν σημαντικές οφειλές στο πρόσωπό σου και όταν ξεκινάνε οι πληρωμές, τις δικές σου πληρωμές, να τις εχωρήσεις έναν άλλον άνθρωπο. Δεν είναι σύνηθες στην εποχή μας αυτό. Φαντάζομαι το ήξερες, το γνώριζες εσύ γιατί ήσουν κοντά. Αλλά αυτό δείχνει και το ποιόν του coach από την άλλη. Και αυτά πρέπει να τα λέμε. Να μην ξεφωνίζουμε μόνο το brief ή το σύμτσακ. Άμα χάσουν μια βολή ή δεν βάλουν ένα τρίποντο ή είναι σε μια κακή μέρα κοουτσαρίσματος. Να λέμε και πράγματα που πραγματικά αξίζουν να τονίζουμε. Βασίλη, και δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό. Σίγουρα. Τώρα αυτά που είπες για βολές και ένα σουτ και μια κακή επιλογή, αυτά είναι τρίτο και τέταρτο στη ζωή μας. Πιο σημαντικά είναι η οικογένεια, η υγεία κτλ. Και όπως είπες και εσύ, αυτή η κίνηση δείχνει και το ποιόν του coach Πρίφτη αλλά και το ποιόν του Βασίλη. Mm-hmm. Γιατί για να την κάνει και αυτήν την πράξη ο coach, πάνω να πει ότι και ο Βασίλης την άξιζε πραγματικά. Και μακάρι να μπορούσαμε όλοι να παλεύαμε μαζί του και να καταφέραμε να κερδίσουμε αυτή την άνηση μάχη. Mm-hmm. Το πάλεψε βέβαια όσο μπορούσε. Εντάξει, εγώ... Προφανώς και δεν το ξέρεις, είμαστε και στην ίδια περιοχή και στο χωριό, στο Βαθύλακο. Οπότε το έβλεπα και λίγο πιο κοντά, μαθαίνοντας πράγμα στη μικρή κοινωνία του χωριού. Το πάλεψε πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε. Πάντως ήταν ένα γενικότερο σοκ και για την ομάδα και για τους παίκτες τότε όταν έγινε γνωστό και για όλους. Αλλά τότε έχεις την ελπίδα. Με το πέρασμα του χρόνου, δυστυχώς φτάσαμε στο αποτέλεσμα. Ακόμα και την τρίτη μου χρονιά που τα πράγματα στην ομάδα δεν πήγαν καθόλου καλά από πολλές απόψεις. Πολλές φορές ερχόταν εκεί δίνοντας τη δική του μάχη και με ένα πολύ μεγάλο χαμόγελο μας έδινε τεράστια δύναμη. Τεράστια δύναμη και να συνεχίσουμε να προσπαθούμε για το καλύτερο της ομάδας. Εξαιτίας του. Δηλαδή πολλά πράγματα τον τελευταίο χρόνο γίνανε πραγματικά για αυτόν. Mm-hmm. Θυμάσαι κάποιο έτσι περιστατικό, γιατί ήταν και παρόλο που με εμάς δημοσιογράφους είχε και δεν είχε καλή σχέση. Δηλαδή, ναι, υπήρχε ένας αλληλοσεβασμός, αλλά δεν έδινε πληροφορίες. Δεν ήταν καλός αυτό το κομμάτι. Έχεις κάτι που θυμάσαι, γιατί ήταν και καλαμπουρτζής από αποστολές ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι, να θυμόμαστε την καλή πλευρά ενός ανθρώπου. Κοίταξε, εγώ έκανα πάρα πολλές συζητήσεις εκεί στο δωματιάκι και κάτω στο παλέ με τον Νίκη και με τον Βασίλη. Mm-hmm. Περνάγαμε πολλές ώρες μαζί, γιατί μ' άρεσε και να κάθομαι και να συζητώ μαζί τους. Κοίταξε, δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο συμβάν που έχει γίνει. Αυτό που σου είπα και πριν, ότι ήταν πάντα με το χαμόγελο. Ό,τι και να γινόταν, ό,τι και πρόβλημα υπήρχε, ο Βασίλης το διαχειριζόταν πάρα πολύ ωραία. Και μόνο που τον έβλεπες μέσα στην ενέργεια, αλλά και να προσπαθεί με όλα τα προβλήματα να ανταπεξέλθει σε διάφορες καταστάσεις για την ομάδα αλλά και για μας, σου έδινε τεράστιο κουράγιο και δύναμη. Ναι. Ήταν ένα χαμόγελο, ήταν μια τεράστια θετική ενέργεια στον οργανισμό του Άρη. Έτσι είναι όπως θα λες. Δεν ξέρω πού είσαι Θεσσαλονίκη, Αθήνα, πού βρίσκεις τώρα? Θα έρθεις αύριο, θα βολέψει να έρθεις? Είναι λίγο δύσκολο γιατί... Με την οικογένεια. Ναι, κατάλαβα. Αλλά θα δούμε. Ακόμα το παλεύουμε. Ψάχνουμε τρόπους. Θα δούμε. Μακάρι. Θα δούμε. Εσύ πού βρίσκεσαι τώρα? Τελείωσε μια πολύ πετυχημένη χρονιά. Έτσι να πούμε και δύο πράγματα μπασκετικά. Με το Περιστέρι συνεχίζεις εκεί. Τι κάνεις ακριβώς? Υπάρχει άλλος ένας χρόνος συμβολίου με το Περιστέρι, αλλά η οψιόν βρίσκεται στην ομάδα μέχρι 30 Ιουνίου. Οπότε περιμένω. Είμαι στην αναμονή να δω αν θα συνεχιστεί η συνεργασία μας ή όχι. Πριν από λίγες μέρες διαβάζαμε ότι ήσουν ο παίκτης ο οποίος απέσυρε την αίτηση κατάπτυσης εγκαιτικής. Ναι. Φαντάζομαι υπήρξε κάποια συμφωνία με το νέο διοικητικό σχήμα και τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι, φαντάζομαι, είτε εσένα είτε τον εκπρόσωπό σου, σας πήραν ένα τηλέφωνο. Δεν ήταν όπως πριν, με την προηγούμενη κατάσταση που κάναν κανένα χρόνο. Μα αυτό το βασικό είναι ότι μας πήραν και ένα τηλέφωνο. Έτσι. Βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι, μας πήραν ένα τηλέφωνο, συνεννοηθήκαμε πολύ εύκολα και όλα πήραν τον δρόμο τους. Δηλαδή δεν χρειάστηκε πάρα πολύ. Mm-hmm. Πάρα πολύ ώρα ώστε να πετυχθεί αυτή η συμφωνία. Ήταν πάρα πολύ σύντομη. Έτσι. Δεν ξέρω πώς είδες τον Άρη πέρσι. Φαντάζομαι
για σας που κάνατε πράγματα και θεωρώ ότι πραγματικά και εσύ βοήθησες πάρα πολύ την ομάδα, αλλά γενικότερα υπήρχε μια πολύ καλή ομάδα. Ξύπνησε το μπασκετικό DNA του Αριανού η ομάδα που είχατε και με τον coach Πρέφτη. Φαντάζομαι στεναχωριώσουν πέρσι με όλα αυτά. Σίγουρα, από τη μία στεναχωριούμαι πάρα πολύ που μάθανα και εγώ τα τόσα προβλήματα που είχαν στην ομάδα. Αλλά από την άλλη ήμουν και λίγο αισιόδοξο, γιατί έβλεπα παιδιά τα οποία παρόλα αυτά τα προβλήματα πολεμούσαν στο γήπεδο κάθε αγώνα και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα μέσα από πάρα πολλές αντικσότητες. Και στο τέλος, έστω και μετά από μια πολύ δύσκολη χρονιά και επίπονη, καταφέρανε να κρατήσουν την ομάδα στην κατηγορία και να δώσουν το ένασμα στους καινούργιους ανθρώπους που έχουν έρθει στη διοίκηση να κάνουν αυτά πράγματα που ονειρεύονται για αυτό το σύλλογο. Mm-hmm. Δηλαδή εμένα μου έδινε πάρα πολύ έτσι χαρά η τεράστια προσπάθεια που κάνανε οι παίκτες. Δηλαδή ακόμα και σε μεγάλες ήττες δεν τα παρατήσανε, δεν κάνανε πίσω, παρόλα τα προβλήματα ήταν εκεί, δεν φύγανε, δεν τα παρατήσανε και παλέψανε για την ομάδα. Πολύ σημαντικό. Έτσι. Και αυτό κράτησε και τον Άρη στο τέλος. Γιατί όταν υπάρχει σχεδόν 1,5 χρόνος παρουσίας χωρίς παρουσία διοίκησης, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για μια τέτοια ομάδα σε ένα τέτοιο επίπεδο. Ωραία. Βασίλη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάποια στιγμή να σε δούμε και προς τα μέρη μας εδώ, προς Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι την αγάπη την βιώνεις ακόμα του κόσμου του Άρη, από έναν απλό χαιρετισμό μέχρι Γέννης, μας μιλάς τώρα και έχουμε μηνύματα για σένα. Νομίζω ότι αυτό ήταν και το μεγαλύτερο κέρδος για σένα από την παρουσία σου στον Άρη τα χρόνια που ήσουν εδώ. Κοιτάξτε, έχω πολλές παρουσίες εδώ στην Αθήνα. Δεν ξέρω, περπατάω και βλέπω κόσμο από τους Αριανούς που με χαιρετάνε. Ναι. Δηλαδή δεν το περίμενα, εδώ στην Αθήνα. Είμαστε παντού, είναι η αλήθεια. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή περπατώ στο κέντρο εδώ που μένω και βλέπω συνέχεια Αριανούς. Είναι πολύ ευχάριστο. Πάρα πολύ ευχάριστο. Να κλείσουμε με ένα χαμόγελο. Επειδή είμαστε φίλοι στο Instagram, βέβαια. Το Sim the Dream πώς βγήκε ακριβώς? Νομίζω μου το είχε βγάλει ο κουμπάρος μου, ο Άγγελος Τσάμις. Mm-hmm. Το Hakim the Dream, με κορόιδευε Sim the Dream και το κράτησα. Έτσι. Και το κράτησα. Ωραία. Το θυμάμαι όμως, είδες. Το θυμάμαι. Να σε καλά, Βασίλη. Μένει στο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά και να χαίρεσαι και την ωραία σου οικογένεια και όλα να πηγαίνουν καλά. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά, για χαρά. Αυτά λοιπόν από έναν άνθρωπο που είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τον Βασίλη Βουλτζούμη, όπως πολύ βέβαια, οι περισσότεροι από τους αθλητές, αλλά με τον Βασίλη ήθελα να μιλήσουμε και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ότι είναι ένα παιδί το οποίο πέρασε από τον Άρη, έχει πέρασει από πολλές ομάδες και στο Συμπολίτη, έπαιξε και παντού, αλλά τίμησε πραγματικά τη φανέλα. Και αυτό δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζουν πολλοί. Και την τίμησε όχι μόνο όσο ήταν εδώ, αλλά και όταν έφυγε από τον Άρη. Και η απόδειξη ήταν αυτή προχθές. Πριν από μια-δύο εβδομάδες, πότε ήταν αυτό με την. Πριν 10 μέρες. Ναι. Και μιλάμε για μια συμφωνία που αν την ακούσετε, που δεν χρειάζεται, για το πόσους μήνες αποπληρωμής συμφώνησε, δεν θα το πιστέψετε. Παρ' όλα αυτά το έκανε και πρώτος μάλιστα, έτσι. Το έκανε. Γιατί πραγματικά αυτό το μοναδικό πράγμα που χρειαζόταν να γίνει με το Σίμψακ από τον οποιοδήποτε ήταν να τον πάρει ένα τηλέφωνο και να του πει σε 5, 10, 25, 135 μήνες είναι η πρότασή μας για να πάρεις τα χρήματά σου. Αυτά από τον Βασίλη που δεν με χαλάει να σου πω την αρέχεια του χρόνου. Μια χαρά. Να μην ανέω στο Περιστέρι. Μόνο το πάθος που παίζει ο Βίλος Σίμψακ μέσα στο γήπεδο νομίζω αυτά είναι και ένα αρκετό. Λοιπόν. Ο coach Πρίφτη πια εκ τώρα. Είναι ωραίος. Ο τρέλαρχος. Μ' αρέσει ο Αγγέλου για δύο λόγους. Μια που δεν μιλάμε συχνά για μπάσκετ. Εγώ αναφορικά, θα κάνω ένα σχολιάκι έτσι τώρα. Αναφορικά με τον Πρίχτη. Με τον Πρίχτη. Πρίχτη ήταν όλοι αυτοί που μας πρίζαμε τον Πρίχτη. Ναι. Είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Γιατί υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι τον αγαπούσαν τόσο πολύ. Και σε έναν βαθμό δικαιολογημένα, γιατί ένας προπονητής που πέτυχε πάρα πολλά με τον Άρη. Αλλά φτάνανε σε σημείο να το βάζουν πάνω από τον Άρη. Και υπήρχαν οι Πρίχτες από την άλλη πλευρά που δεν αξιολογούσαν τα όσα πρόσφερε ο προπονητής. Και βάζαν την εσωστρέφεια πάνω από τον Άρη. Ο Αγγέλου λοιπόν θεωρώ ότι έχει πολλά κοινά στοιχεία με τον Πρίφτη ως τρόπο παιχνιδιού, τρόπο δουλειάς, προπόνησης, νοοτροπίας, mm-hmm.
έχει ένα πλεονέκτημα. Το επικοινωνιακό. Ναι, ίσως το έχει περισσότερο. Το έχει πολύ περισσότερο. Και όταν λέω επικοινωνιακό, δεν εννοώ να μιλάει με τους δημοσιογράφους ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό το κάνουν όλοι. Λίγο ή πολύ έχουν φίλους και γνωστούς. Τα μίντια και το τι λες εσύ. Το πώς, μπράβο, το πώς αναγκάζεις τα μίντια να ασχοληθούν μαζί σου. Ναι. Θα επιδιώξουμε στο μέλλον να τον φιλοξενήσουμε τον coach. Εννοείται, και γιατί... να μιλήσουμε μαζί του και με αυτόν αξίζει εσείς. Να μιλήσουμε και για τον Βασίλη Μπουρτζούμη. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 12 λεπτάκια μετά από τις 6. Λίμπερο 107,4. All About Aris on Air. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Θα δούμε πως μετά τις 6.30, αφού δώσει και το OK ο κ. Τσαλτίδης, ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές για να μιλήσει ο λαός, να μιλήσετε εσείς. Για την ώρα πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο να ασχοληθούμε. Μια επιτυχία των τμήματων υποδομής του Συλλόγου και την κατάξη του τίτλου της Football League από την K19 το περασμένο Σάββατο κόντρα στον Εργοτέλη, με έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να αισθάνεται ότι πήρε και τη ρεβάνς μετά τον περσινό χαμένο τελικό. Πάλι λοιπόν να καλησπέρισουμε τον προπονητή της ομάδας, τον Πασχάλη Μελισσά. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Ήταν λίγο... δεν ήταν ίδιος αντίπαλος βέβαια, αλλά ένιωσες λίγο, φαντάζομαι, ότι πήρες μια ρεβάνς μετά την περσινή ήττα. Ναι, σίγουρα, γιατί η περσινή ήττα δεν μας έδωσε τη χαρά που θέλαμε να κλείσουμε τη χρονιά όπως έπρεπε και φέτος ήταν ένας στόχος, τελικός στόχος από την αρχή της χρονιάς, να φτάσουμε σε αυτό το παιχνίδι και να το κατακτήσουμε. Ρεβάν θα λέγαμε ότι πήραμε από το, πήρα εγώ προσωπικά από τον προπονητή, τον Βασίλη τον Πλεσίτη, ο οποίος είναι και αξιόλογος άνθρωπος και φίλος. Ναι. Έχουμε συνυπάρξει εγώ ως ποδοσφαιριστής στον Εργοτέλη για 3 χρόνια, ο Βασίλης στα τμήματα υποδομής. Mm-hmm. Και ας πούμε έτσι ότι πήρα το αίμα μου πίσω. Όχι, δεν υπάρχει τέτοια ορολογία ή τέτοια, όχι, εντάξει. Απλά ήταν μια τυπή ρεβάνς στο κομμάτι αυτό μεταξύ μας. Σκέφτηκες καθόλου πριν το μάτς το ενδεχόμενο? Μπορεί και όχι βέβαια, αλλά εντάξει, οφείλω να ρωτήσω. Το να μην κερδίσει ομάδα ούτε φέτος και πώς θα το διαχειριζόσουν αυτό? Το φοβήθηκες δηλαδή? Όχι, δεν μπήκα σε αυτή τη διαδικασία καθόλου. Ίσα-ίσα ήμασταν πολύ προετοιμασμένοι για αυτό το παιχνίδι. Είχαμε κάνει και την ανάλυση μας για τον αντίπαλο όσο μπορούσαμε σε 3 παιχνίδια που τον είδαμε. Βασικά αυτό, αν πιστεύω ότι αν μπαίναμε σε αυτή τη διαδικασία, το να σκεφτούμε το αρνητικό θα μεταφέραμε μια μορφή πίεση στα παιδιά. Ναι. Την οποία δεν θέλαμε να περάσουμε, γιατί είναι σε αυτή την ηλικία την οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν ακόμα, δεν έχουν τις εμπειρίες. Οπότε απορροφάμε εμείς αυτή τη σκέψη σαν προπονητές και προσπαθούμε να μην την μεταφέρουμε. Για μένα ήταν μια επιτυχία και που φτάσαμε εκεί πέρα, όχι μόνο με την κατάκτηση, γιατί είχαμε κάποιους μικρούς στόχους κατά τη διάρκεια της χρονιάς, οι οποίοι είχαν υλοποιηθεί. Δηλαδή να βγούμε πρώτοι στον όμιλό μας, να έχουμε καλύτερη επίθεση, καλύτερη άμυνα, να είμαστε αίτητοι. Αυτοί οι στόχοι όλοι κατακτήθηκαν κατά τη διάρκεια της κανονικής φάσης του πρωταθλήματος. Εντάξει, πάντως στη διάρκεια της κανονικής διάρκειας που λες και εσύ, νομίζω ότι ήταν σαν να μην έχετε αντίπαλο από ένα σημείο και μετά, έτσι όπως εξελίχθηκε η χρονιά. Δηλαδή όταν ξεπερνάς το στόχο της πρωτιάς και βάζεις και εσύ όπως λες άλλους στόχους, καλύτερη επίθεση, καλύτερη άμυνα, καλύτερο ρεκόρ, ήταν νομίζω φανερή διαφορά δυναμικότητας και ποιότητας του Άρη με τις υπόλοιπες ομάδες. Δεν ήταν τόσο εύκολο όσο δείχνουν οι αριθμοί, η βαθμολογία. Δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί δεν είχαμε ξεκινήσει. Ενώ ξεκινήσαμε με θετικά αποτελέσματα, δεν ήμασταν τόσο καλοί στο αγωνιστικό κομμάτι, δηλαδή δεν παρέγαμε καλό ποδόσφαιρο να το ευχαριστιόμαστε. Μετά την τρίτη αγωνιστική αρχίσαμε να νιώθουμε αυτοπεποίθηση και να βγάζουμε περισσότερο, να είμαστε πιο παραγωγικοί, ας πούμε, στη δημιουργία φάσεων, πιο επιθετικό ποδόσφαιρο που θέλαμε να παίζουμε. Είχαμε και μία αλλαγή στο ρόστερ μας κατά τη διάρκεια, βάλαμε νεότερα παιδιά μικρότερης ηλικίας, αφότου είχαμε μία άνεση βαθμολογική και αυτό λίγο κάπου μας τράβηξε λίγο πίσω σε αυτό το κομμάτι, το αγωνιστικό πρόσωπο της ομάδος, αλλά τα παιδιά καταβάλαν μεγάλη προσπάθεια, αξίζουν συγχαρητήρια σε όλη αυτή την αλλαγή που είχαμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς
για να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη χρονιά για τα πρωταθλήματα της Super League, για να έχουμε και το ηλικιακό επίπεδο που πρέπει να έχουμε, τουλάχιστον για 2 χρόνια για την ΚΑΠΑ 20. Πάντως, επειδή σε ξέρω ότι τη Λιωμανής που είσαι, νομίζω ότι οι 3 οπαλίες που κάνανε τις επηρέαξαν λίγο παραπάνω. Αν και δεν έπαιξαν ιδιαίτερο ρόλο. Ναι, με ενοχλήσανε, η αλήθεια είναι αυτό. Με ενοχλήσανε γιατί ήταν αγώνες στους οποίους ήμασταν εμείς αυτοί οι οποίοι δώσαμε το δικαίωμα να πάρει κάτι ο αντίπαλος από εμάς. Ενώ στους υπόλοιπους αγώνες ήμασταν αυτοί οι οποίοι δεν το επιτρέψαμε. Να, και στο τελικό με ισοπαλία το πήρε το ματς. Κάτσε, γιατί δεν κέρδισε την κανονική διάρκεια? Γιατί δεν σκοράναμε τις ευκαιρίες που είχαμε. Μ' αρέσει που απαντάς. Μ' αρέσει που απαντάς καταρχήν. Αυτό είναι σημαντικό. Όχι, είμαι ειλικρινής. Δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες τις οποίες έπρεπε να ήμασταν πιο ουσιαστικοί, να τις εκμεταλλευτούμε στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι ώστε να μην μπούμε καν στη διαδικασία να δώσουμε δικαίωμα στον αντίπαλο να ισοφαρίσει. Και επίσης αυτό το 20 λεπτό είναι ένα πρόβλημα των τμήματων, γενικά των ηλικιακών αυτών επιπέδων. Τα παιδιά, η ψυχολογία τους αυξομειώνεται απότομα σε χρονικά μικρά σημεία του παιχνιδιού. Μπορεί, ας πούμε, να απογοητευτούν από μια λάθος πάσα ή μπορεί να απογοητευτούν από μια ευκαιρία του αντιπάλου. Αυτό συνέβη στο 45-65 στο δεύτερο ημίχρονο, όπου και είχαμε έτσι μια πτώση στην απόδοσή μας. Και επειδή μου το έλεγες, Πασχάλη, αυτό ότι σε το παιχνίδι του Σαββάτου ρόλο σημαντικό έπαιξε και το κομμάτι της ζέστης, γιατί πήγανε τώρα αυτή τη Football League, εντάξει, που δεν φημίζεται για την οργάνωση, έτσι, ειδικά στα τμήματα υποδομής, και ορίσαν τελικό 4,5 ώρα το μεσημέρι. Για να μην κάψουμε ρεύμα. Όχι. Μέσα στην άλλα ήλιο. Ήταν η ώρα αυτή, 4,5, γιατί δεν θέλουν να επιβαρύνουν οικονομικά τις ομάδες και ο Εργοτέλης αναχωρούσε με το καράβι 9 η ώρα το βράδυ, οπότε έπρεπε να τελειώσει και η διαδικασία όπως πήγαμε, παράταση πέναλτι. Ναι. Ήταν προγραμματισμένο έτσι ώστε να έχουν το χρονικό περιθώριο για να φύγουν, να προλάβουν να ταξιδέψουν πίσω. Γενικά είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο όταν το τρέχουν 2 άτομα από τη Football League, και αξίζουν συγχαρητήρια αυτοί οι άνθρωποι, ναι, αφού τελείωσε όπως τελείωσε σε σχέση με το περσινό, είναι ένα βήμα προόδου. Πάλι καλά λέμε, κάνουμε το σταυρό μας που τελειώσαμε αυτή την ημερομηνία. Πέρυσι είχαμε φτάσει 12 μέρες να μην κάνουμε προπόνηση, γιατί τα παιδιά γράφανε εξετάσεις πανελλήνιες. Και τέλη Ιουνίου νομίζω είχε γίνει ο τελικός πέρυσι με τον Όφη, έτσι. Ναι, 28-29 ναι. Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Πασχάλη, όμως, να σου πω κάτι. Μιλάμε για ποδόσφαιρο, είσαι ποδοσφαιράνθρωπος. Έχει ξεκινήσει μια καριέρα ως προπονητής πλέον, έπαιξε τόσα χρόνια ποδόσφαιρο. Και ένα από ίσως το πιο βασικό κομμάτι στο ποδόσφαιρο είναι οι υποδομές. Είναι ακριβώς αυτά τα παιδιά. Από τα μπαμπίνι που ξεκινάνε μέχρι αυτόν που φτάνει λίγο πριν την πρώτη ομάδα. Και στην Ελλάδα, λοιπόν, στη δεύτερη επαγγελματική κατηγορία, κάνουμε το σταυρό μας και λέμε: α, τι ωραία. Ήταν φυσιολογικά. Τελειώσαμε γύρω στις 10 Ιούνιου φέτος. Πάρα πολύ ωραία. Και υπήρχαν και 2 άνθρωποι που ασχολιόντουσαν στο πρωτάθλημα φέτος, που ξεκίνησε τα Χριστούγεννα πέρσι. Φέτος ξεκίνησε λίγο πιο νωρίς. Πήγαμε τον Οκτώβριο, ξέρω, οπότε ξεκίνησε τον Νοέμβριο, δεν θυμάμαι κιόλας. Δεν είναι όμως αυτό ακριβώς η εικόνα που μας κάνει όλους να στεναχωριόμαστε για αυτή την κατάσταση που βιώνουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Είναι δυστυχώς μια εικόνα η οποία δεν αντιπροσωπεύει αυτό που την πραγματικότητα. Αν δούμε ευρωπαϊκές χώρες προηγμένες ποδοσφαιρικά, θα έπρεπε να ζηλέψουμε από αυτές και να αντιγράψουμε κάποια κομμάτια όπως είναι αυτό εδώ πέρα το τμήματων υποδομής, τι οργάνωση έχουν και πόσο βάρος δίνουν σε αυτές τις ηλικίες. Γιατί κακά τα ψέματα οι τελικοί αποδέκτες είναι οι ομάδες οι πρώτες που απορροφάνε από τα τμήματα υποδομής ποδοσφαιριστές, οι εθνικές ομάδες που από αυτές τις γενιές, ας πούμε, θα απαρτίζονται σε λίγα χρόνια. Ναι, έχει μεγάλη απόκληση η Super League με τη Football League. Το βασικό χαρακτηριστικό είναι το οικονομικό, άλλα δεδομένα για τη μία λίγα, άλλα για την άλλη. Εδώ μιλάμε για επιβάρυνση καθαρά σε μία ΠΑΕ. Τα αναλαμβάνει αυτή τα έξοδα, τα τρέχει αυτή τα έξοδα, ενώ στην Super League υπάρχουν κάποιες επιδοτήσεις. Εντάξει, είναι μια έλλειψη οργάνωσης, θα έλεγα εγώ, από την πολιτεία. Ξεκινάει από εκεί. Και τελειώνει εκεί. Δηλαδή, όταν αποφασίσει η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση ή η πολιτεία, όπως θέλουμε να το αναφέρουμε αυτό, να αλλάξει κάτι, πιστεύω ότι μπορεί να το αλλάξει. Το θέμα είναι ποιοι άνθρωποι θα θελήσουν να το αλλάξουν. Μπορεί να το αλλάξει μόνη της η πολιτεία, γιατί πάλι μετά θα πάμε στα άλλα. Αυτοδιοίκητο το ένα, όχι εδώ μπορώ, όχι εδώ δεν μπορώ. Εδώ συζητάμε αν ο υπουργός θα κάνει τις ομάδες της Super League 20 ή 16 ή 18 ή 2 όμιλοι των 10. Είναι μέσα Ιούνιου.
και υπάρχουν συζητήσεις των επίσημων φορέων και ομάδες μπαίνουν στο κόλπο και, που μιλάνε για αλλαγές του πρωταθλήματος από τις 16 στις 20 κτλ. Είναι δυνατό ποτέ να πάμε μπροστά? Και στην Αγγλία η Liverpool έχει προγραμματίσει τα φιλικά της παιχνίδια το 2022. Τώρα μιλάμε ότι... Είναι 12 Ιουνίου, η αλήθεια είναι αυτή, και εμείς δεν ξέρουμε πώς θα κινηθούμε την επόμενη χρονιά σαν τρία τμήματα της ΠΑΕ. K20, K17 και K15. Λένε για αλλαγές ηλικίας, να μειώσουν μια ηλικία. Ποιες ομάδες θα έχουμε, ποιος θα είναι ο χάρτης, να ξέρουμε να κινηθούμε, να κάνουμε ένα προγραμματισμό. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Μικρογραφία της ελληνικής κοινωνίας. Και θα τρέχουμε τελευταία στιγμή για να οργανώσουμε τις καταστάσεις μας όλες από προσωπικό, γήπεδα, με λεωφορεία, μετακινήσεις, ξενοδοχεία. Όλα είναι πίσω από το παραβάν, δεν φαίνονται, αλλά είναι το δύσκολο κομμάτι. Και όσο πιο νωρίς το έχουμε στα χέρια μας το πρόγραμμα, τόσο πιο εύκολο είναι για μας. Τουλάχιστον φέτος όλοι θα μάθετε... πότε είναι το πρωτάθλημα, πότε ξεκινάει, πότε τελειώνει κτλ. Στη Super League τουλάχιστον αυτό είναι οργανωμένο. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί πάντα όταν μιλάω με ανθρώπους που ασχολούνται με τις ακαδημίες, είτε στο επίπεδο που είσαι εσύ, στον προθάλαμο της πρώτης ομάδας, είτε και στους πιο μικρούς, αυτό που με ενδιαφέρει να μάθω είναι πάνω σε ποιο πλάνο δουλεύετε. Και θα σου εξηγήσω ακριβώς. Και είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μας ακούνε και πολλοί γονείς που έχουν τα παιδιά τους ακαδημίες. Δεν είπα τυχαία πριν τον Μπαμπίνι ή οτιδήποτε άλλο. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει τον κύριο Καραμαλή και τους συνεργάτες του μέχρι μια ηλικία. Εσένα και τους συνεργάτες σου με τον κύριο Κωνσταντινίδη. Και αν ξεχνάω κάποιον να τον σημειώσει. Τον κύριο Κωνσταντινίδη, στον Καραμαλή. Στον Καραμαλή, συγγνώμη. Στον Καραμαλή. Και εσένα και τους συνεργάτες σου από την ΚΑΠΑ 15 πλέον στη Super League και πάνω. Δεν πιστεύεις ότι κάποια στιγμή αυτό πρέπει να είναι ένα? Δηλαδή να δουλεύετε όλοι από τα Μπαμπίνι μέχρι την πρώτη ομάδα με έναν συγκεκριμένο τρόπο, ώστε ο στόχος να μην είναι πήρε το κύπελο, πήρε το πρωτάθλημα ο Μελισσάς, ο Τσαλτίδης, ο Παπαδόπουλος. Τρεις παίχτες ανέβηκαν στην πρώτη ομάδα και παίζουν στην πρώτη ομάδα. Ναι. Εγώ σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το πλάνο που ανέφερες, στοχεύω στην επόμενη χρονιά να δημιουργηθεί, να καθίσουμε όλοι οι άνθρωποι αυτοί που ασχολούνται με τα τμήματα υποδομής, από τον προπονητή τον Μπαμπίνι μέχρι τον πρώτο προπονητή της ομάδος, τον κύριο Ερέρα που ήρθε αυτή τη στιγμή, να χτίσουμε μια φιλοσοφία, το τι ποδόσφαιρο θέλουμε να βλέπουμε στον Άρη, ποια είναι η ταυτότητα του Άρη, επιθετικό ποδόσφαιρο, παραγωγικό ποδόσφαιρο, ό,τι και να είναι αυτό, και πάνω σε αυτό να αρχίσουμε να δομούμε σιγά σιγά σε ηλικίες από την είσοδο των ποδοσφαιριστών στα Μπαμπίνι μέχρι και το προθάλαμο που ανέφερες, την ΚΑΠΑ20, να είναι ένας ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής, έτσι ώστε στόχος ρεαλιστικός είναι ένας κάθε χρονιά να μπορεί να μεταπηδήσει στην πρώτη ομάδα, αλλά να μπορεί να το υποστηρίξει. Έτσι. Να μην μπει απλά μιας, για να μπει. Και μιας που ανέφερες τον νέο προπονητή του Άρη, τον Πάκο Ερέρα, είχες και μια σύντομη έτσι, συνομιλία μαζί του, θες μια πρώτη γνωριμία, και ο ίδιος με τις δηλώσεις του έδειξε ζεστός, τουλάχιστον όχι σε πρώτη φάση, αλλά συνέχεια της χρονιάς, να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο κομμάτι. Εγώ ήμουν παρόν, είδα την παρουσίασή του και χάρηκα πάρα πολύ που ανέφερε ένα κομμάτι, το ότι θα ήθελε δύο φορές το μήνα να κάνει μια συνάντηση με τους προπονητές, τους ανθρώπους των τμήματων υποδομής. Είναι ευχάριστο αυτό, κάποιος προπονητής να κοιτάξει προς τα κάτω και να δει Πασχάλη, έτσι τα τμήματα, πώς δουλεύουν. Έτσι δουλεύουν έξω. Ναι. Ήμουν παρόν, έκανα την γνωριμία, την επιδίωξα εγώ πιο πολύ στο κομμάτι να γνωριστώ για να έχω τέτοιο, για να μπορέσω να πάρω εγώ όσες περισσότερες πληροφορίες μπορώ, εμπειρίες προσωπικές για εμένα και για να μεταδώσω και στους υπόλοιπους προπονητές. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δομηθεί. Δυστυχώς δεν φταίει κανένας σε αυτό το κομμάτι. Η κατάσταση, οι χρονιές που προηγηθήκανε, η ομάδα να είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική δύο χρονιές, στη ΒΙΤΑ δύο χρονιές, δεν επιτρέψανε να υπάρχει αυτή η λειτουργία. Αλλά εμείς που είμαστε αυτή τη στιγμή σε αυτό το πόστο, πρέπει να το ξεκινήσουμε. Αυτή η μηχανή πρέπει να ξεκινήσει. Είπες κάτι σημαντικό. Να φτιαχτεί. Έτσι είναι, είπες κάτι σημαντικό. Θα πρέπει από τα Μπαμπίνι μέχρι την πρώτη ομάδα να υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος δουλειάς κοινός για όλους. Το θέμα, ξαναλέω, ίσως κάποιοι γονείς τώρα να λένε τι λέει αυτός. Δεν είναι που αξίζουν πολλά μπράβο και στην ΚΑΠΑ 19 και στην ΚΑΠΑ 15 και στην ΚΑΠΑ 14 που πήραν τους αντίστοιχους τίτλους στα πρωταθλήματα που αγωνίστηκαν. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Ο στόχος είναι να βγουν παιδιά. Εντάξει, ο Άρης έχει βγάλει παιδιά. Από τη μία, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αυτό βοηθάει να γίνουν πιο. Να
η γαλούχησή τους μέσα στον πρωταθλητισμό και στη διεκδίκηση στόχων. Ναι, αλλά εγώ θέλω, παιδιά. Θέλω παιδιά. Ναι, ναι. Θέλω Γιαννιώτα. Θέλω Διούδη. Ναι, ναι, ναι. Θέλω τον Κατίδη, άσχετα από το πώς εξελίχθηκε η πορεία του. Ήταν ένα ταλέντο που βγήκε μέσα από τις ακαδημίες του Άρη. Θέλω Χαριστέα. Θέλω Κατσιαρό. Θέλω Χρήστο Βαγγέλη. Ο Άρης είναι μια ομάδα που έχει βγάλει πολλά παιδιά από τα σπλάχνα του και πάλι χωρίς να λειτουργεί έτσι όπως έπρεπε να λειτουργεί. Είχε όμως κάποιους ανθρώπους που ήξεραν το αντικείμενο. Νομίζω ότι ο Πασκάλης είναι ένας από αυτούς. Γιατί το δείχνει αυτά τα χρόνια στα δύσκολα. Και ξέρεις, Πασκάλη, έχω την αίσθηση ότι τώρα θα είναι πολύ μεγαλύτερες οι απαιτήσεις για όλους σας στα τμήματα υποδομής του Άρη. Ποια είναι η απαίτηση πλέον? Αύριο μεθαύριο θέλω να δω ένα παίκτη να ανεβαίνει, να φοράει τη φανέλα του Άρη, να βλέπω ένα 18χρονο, 19χρονο να ανεβαίνει. Αλλά νομίζω ότι ίσως να είναι και πιο εύκολα τα πράγματα για εσάς, γιατί μέχρι πρότινος υπήρχε εικόνα διάλυσης με τη ΓΑΜΑ Εθνική κτλ. Εγώ θα προσπαθήσω να πω κάτι σε αυτό ολοκληρωμένα, όπως αυτά που αναφέρατε πιο πριν. Θαύματα έχω πει ξανά ότι δεν γίνονται. Για να γίνει παραγωγική μηχανή των τμήματων υποδομής των ακαδημιών, πρέπει να δουλέψουμε σε ένα συγκεκριμένο πλάνο και να δούμε τα αποτελέσματα στα τέλη του δεύτερου και αρχές του τρίτου χρόνου. Δηλαδή, το να ανεβούμε και να έχουμε μια καλή φουρνιά και να κάνουμε ένα ξεπέταγμα μπαμ του χρόνου, ας πούμε, βγήκε παραδείγματος χάρη η δεύτερη, τρίτη ΚΑΠΑ20, είναι επιτυχία. Αλλά δεν είναι χτισμένο τα προηγούμενα χρόνια. Για να υπάρχουν παίχτες ολοκληρωμένοι, εκπαιδευμένοι, στο να μπορέσουν να υποστηρίξουν την πρώτη ομάδα. Mm-hmm. Θέλει πλάνο συγκεκριμένο, δεν θέλει πίεση. Είναι αυτό το οποίο έχω περάσει εγώ στους συνεργάτες μου, τους προπονητές στα τμήματα, ότι δεν ζητάω το πρωτάθλημα, ζητάω ένα συγκεκριμένο πλάνο αγωνιστικό να χτιστεί σιγά σιγά και τα παιδιά με τη διάρκεια των ετών να μπορέσουν να το αφομοιώσουν όσο πιο καλύτερα γίνεται και να παίξουν πάνω σε αυτό. Mm. Σε ένα σχηματισμό επιθετικό, με κατοχή της μπάλας και διάφορα άλλα στοιχεία. Και πέραν όλων αυτών των πραγμάτων, Πασχάλη, και συγγνώμη που διακόπτω, σταδιακά και τα επόμενα χρόνια ο Άρης θα δημιουργήσει και ένα δικό του δίκτυο ανθρώπων. Αρχικά. Αυτό όμως θέλει και λεφτά. Όλα αυτά. Ναι, θέλει και χρήματα. Προκειμένου να εντοπίζεις παίχτες και να τους φέρνεις εδώ. Θέλει και λεφτά όμως. Θέλει και χρήματα. Είναι όλα αυτά εδώ. Ναι, συμφωνώ. Εκεί θα καταλήξω. Είναι όλα προγραμματισμένα, αλλά για να χτιστούν, να φτιαχτούν αυτά, βλέπετε τις άλλες μεγάλες ομάδες Θεσσαλονίκης, Αθήνας, πώς δουλεύουν στα θύματα υποδομής, με τι παροχές. Εκεί θέλουμε να φτάσουμε κι εμείς. Να μπορούμε να έχουμε μια συγκεκριμένη βάση, μια υποστήριξη για να μπορέσουμε να είμαστε κι εμείς αποδοτικοί. Ναι. Γιατί αλλιώς το ταβάνι μας θα είναι λίγο πιο χαμηλά από ό,τι πρέπει. Έχουμε παιδιά λόγω που... των καταστάσεων, είναι πραγματικότητα. Έχουμε παιδιά που θα προταθούν τουλάχιστον από εσένα για το βήμα προς τα πάνω. Αυτό δεν θα ήθελα να μπω στη διαδικασία εγώ να προτείνω προς τα επάνω. Θα ήθελα μέσα στη διάρκεια της χρονιάς, ναι, ο προπονητής, ο κύριος Έρερα, να έχει το χρόνο, τη διάθεση, να κάνουμε κάποια οικογενειακά διτέρματα μεταξύ των δύο ομάδων, ΚΑΠΑ20 και της πρώτης ομάδος, να έρθει να παρακολουθήσει κάποια παιχνίδια ή αυτός ή ο συνεργάτης του και να αποκομίσει αυτός μια εικόνα και να διαλέξει αυτός να επιλέξει, γιατί έχει μεγαλύτερη εμπειρία από μένα. Έχει ασχοληθεί σε αυτό το κομμάτι σίγουρα πιο πολύ από ότι εγώ, ναι, και θα μπορεί να κρίνει, να αξιολογήσει αυτός καλύτερα τους παίχτες. Ίσως αυτό που ήθελα να πει ο Χρύσανδος είναι ενδεχομένως και αν θα του προτείνεις εσύ, μπορεί να σου ζητήσει κάποια παιχνίδια και αυτό που ήθελα να πω, θα το πω. Ναι. Αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής, ότι ποιος είναι ο πιο κατάλληλος για να κάνει μια έκθεση και να προτείνει πέρα από τον προπονητή και τον υπεύθυνο των ακαδημιών. Δηλαδή, Συμφωνώ. Εννοώ. Δηλαδή, απλά... φαντάζομαι ότι έτσι αυτό πρέπει να είναι και η επιδίωξη, όχι του Άρη, του οποιοδήποτε. Δηλαδή, πρέπει ο προπονητής της ΚΑΠΑ10 να προτείνει και να λέει: αυτά τα δύο παιδιά είναι για την ΚΑΠΑ11, δεν πρέπει να φύγουν με τίποτα. Αυτός μπορεί, αυτός δεν μπορεί. Όχι να γίνεται fake βολάνι ή οτιδήποτε άλλο, γιατί μιλάμε και για παιδιά, μιλάμε για ευαίσθητες ηλικίες. Αλλά όταν φτάνεις πλέον στην ΚΑΠΑ19. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια έκθεση που να λέει: θεωρώ ότι αυτό το παιδί μπορεί να παίξει στην πρώτη ομάδα. Δεν είπα ούτε συμβόλο φυσικά να του κάνει, ούτε οτιδήποτε άλλο. Αυτό λέω με την έννοια της πρότασης. Αλλά αυτό πρέπει να γίνεται επαγγελματικά, με έκθεση. Και φαντάζομαι το κάνετε κάθε χρόνο. Απλά τώρα πλέον μιλάμε το για τον Άρη Super League. Είναι κάτι, ναι, δεδομένο. Mm-hmm. Ναι, είναι ολοκληρωμένο και χωρίζεται σε κάποια βασικά έτσι, χαρακτηριστικά των παιχτών. Να το πω τεχνική, τακτική. Ο χαρακτήρας του και η φυσική του κατάσταση, mm-hmm, αναλύουμε σε κάθε από αυτούς τους τομείς, τους τέσσερις τομείς, το προφίλ του ποδοσφαιριστή και κάνουμε την έκθεση μέσα, πάνω τους χάρη δύο παιδιά τα οποία προτείναμε για την προηγούμενη χρονιά, ήταν ο Κλιγκόπουλος και
ο Αρβανίτης, ο Ντίνο. Ναι, ανεβήκανε, ναι. Έχουν τελειώσει τη χρονιά, είναι μέσα στην, στον προγραμματισμό. Δεν ξέρω αν θα είναι και την επόμενη χρονιά που θα είναι τα παιδιά. Είναι θέμα πρώτης ομάδας πλέον. Εμάς ο ρόλος μας τελείωσε εκεί. Το ίδιο θα κάνουμε και φέτος. Απλά εγώ το γύρισα ανάποδα και είπα ότι καλό θα είναι να υπάρχει και η επικοινωνία από πάνω προς τα κάτω, για να μπορούν και αυτοί οι άνθρωποι να δούμε εμείς σαν Πασχάλη, σαν υπεύθυνος, σαν προπονητής, αν όντως η αξιολόγηση που κάνουν είναι σωστή ή λαθασμένη, για να μάθουμε μέσα από αυτό. Και καλά κάνεις. Ζητάμε δηλαδή και τη δική μας αξιολόγηση. Έτσι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Και να σου πω κάτι. Νομίζω ότι ειδικά οι Ισπανοί προπονητές, τώρα μιλάμε και για ένα προπονητή που έχει την τύχη να έχει ο Άρης τώρα, ο οποίος έχει πέρασει τη Λίβερπουλ ως βοηθός του Μπενίτεθ. Άρα αντιλαμβάνεσαι για τι δομές μιλάμε ακαδημιών, είτε στην Ισπανία είτε στη Λίβερπουλ. Έχω την αίσθηση ότι το ψάχνουν ιδιαίτερα. Βέβαια, υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι, αν έρθουν ένα ή δύο χρόνια, σου λέει να βγω πέμπτος, να βγω στην Ευρώπη. Τώρα, τι να βάζω νέος ή τίποτα άλλο, είναι στο θέμα του κάθε προπονητή. Αλλά όταν έχεις μάθει όλη σου τη ζωή να αξιολογείς και να δουλεύεις με τις ακαδημίες, νομίζω ότι δεν γίνεται να το αφήσουν. Νομίζω ότι είναι κομμάτι της δουλειάς τους. Σε πρώτη φάση, νομίζω ότι δεν ασχοληθεί γιατί δεν έχει και το χρόνο. Αλλά καλά, νομίζω ότι. Μα εδώ είναι ο ρόλος του κάθε μέλισσα. Ναι. Και του κάθε προπονητή. Κάποια στιγμή μέσα σεζόν, στο καλοκαίρι πιο μετά, νομίζω ότι θα ασχοληθεί γιατί αυτή τη στιγμή προέχει πρώτη ομάδα. Ναι, εγώ νομίζω ότι με το τέλος της προετοιμασίας και μετά θα μπορούν να δώσουν και λίγο έτσι, την προσοχή τους στα τμήματα υποδομής από κάτω. Φυσιολογικό είναι τώρα αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, συνήθως ζητάνε και κάποια παιδιά για την προετοιμασία. Δηλαδή, συνήθως εγώ πάντα θυμάμαι σε όλες τις προετοιμασίες του Άρη και θα σου πω και το εξής και μια ακόμα ερώτηση που έχει σχέση. Έχω πάει σχεδόν σε όλες μέχρι το 12-13 προετοιμασίες του Άρη, μετά ήρθε ο Νίκος και πήγαινε. Είναι φυσιολογικό αυτό. Λοιπόν. Έχω πάει προετοιμασία με τον Κούπερ. Ο Κούπερ λοιπόν τότε είχε πάρει 5 παιδιά από τις ακαδημίες. Δεν θα πω ονόματα, τα έχω πει κατά καιρούς. Όλοι είχαν την αίσθηση ότι αυτά τα 5 παιδιά είναι ο επόμενος Μέση. Φυσικά το είχαν και οι μάνατζερ τους που είχαν στα 18 τους και οι μπαμπάδες τους και κανένα δύο φίλοι τους δημοσιογράφοι ή οτιδήποτε άλλο. Επειδή έβλεπα λοιπόν την προετοιμασία, ο Χαβίτο που τους περνούσε 2 χρόνια με όλη αυτή την υποδομή που είχε από τις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα ήταν. Στο Λευκό Πύργο και τα παιδιά αυτά που ήταν στις ακαδημίες του Άρη, που ήταν τα καλύτερα των ακαδημιών του Άρη, ήταν 5 χιλιόμετρα πίσω. Και κανένας δεν μπορούσε, όχι να τον φτάσει απλά, και δεν μιλάω για το ταλέντο, μιλάω για την εκγύμναση και λέω και θέλω να μου πεις γιατί υπάρχει αυτή τόσο μεγάλη διαφορά στον επαγγελματία ποδοσφαιριστή με το παιδί που είναι στην επαγγελματική δεύτερη ομάδα και αντίστοιχα στο εξωτερικό, ο επαγγελματίας της δεύτερης ομάδας της. Οποιασδήποτε, να πούμε από την Μπαρτσελόνα που είναι πάρα ψηλά, είναι έτοιμος, πανέτοιμος να παίξει στην πρώτη ομάδα στην Ελλάδα. Εγώ το έχω εντοπίσει αυτό εδώ πέρα, είναι καθαρά θέμα προπονητών. Δεν υπάρχει εξειδίκευση πάνω στα τμήματα υποδομής. Όλοι κοιτάνε την εκάστοτε ομάδα, το εκάστοτε τμήμα, σαν ένα αγροτικό, ένα βιογραφικό για να κάνουν το επόμενο βήμα για την πρώτη ομάδα ή για κάποια άλλη ομάδα. Δεν ασχολούνται πολύ, λες δηλαδή. Δεν υπάρχουν προπονητές οι οποίοι στοχεύουν μόνο στα τμήματα υποδομής. Εγώ έχω βάλει ένα στόχο αυτή τη στιγμή και λέω ότι για την επόμενη πενταετία θα ασχοληθώ γι' αυτό. Αν μου αρέσει, μπορώ να το κάνω και όλη μου τη ζωή. Ναι. Η εκπαίδευση των ποδοσφαιριστών στα τμήματα υποδομής. Θα σου πω τώρα. Θέλω να είσαι ειλικρινής τώρα. Έρχεται, πες δεν είναι ο Άρης. Έρχεται μια ομάδα από τη Super League και σου λέει Πασχάλη, έλα, τι θα κάνεις. Εγώ λέω θα πας. Εσύ λες δεν θα πας. Εγώ λέω θα φανεί, θα τον δείξει ο χρόνος. Τώρα έκανες τρίπλα και ήσουν αμυντικός. Κάτσε τώρα λίγο. Αμυντικός μέσος. Okay. Τώρα αυτά τα τρίπλα, οκ. Okay. Είμαστε 120 κιλά, μας τριπλάρεις έτσι κι αλλιώς, μας κάνεις τέτοιες τρίπλες. Δεν μπορώ να το λέω για την ενασχόληση, παρόλο που το αγαπάς. Ναι, ναι. Η φιλοδοξία, Πασχάλη μου, πάντα παίζει το ρόλο και το καταλαβαίνεις. Μπορεί να αναλάβει μια μέρα στον Άρη, φίλε. Στον Άρη θα είναι μετά τα 5 χρόνια, το κατάλαβες. Μετά θα κάνει 5 χρόνια στη δεύτερη και μετά θα πάει στην πρώτη. Νομίζω ότι ήμουν ξεκάθαρος πάνω στο προσωπικό μου στόχο. Είναι αυτός. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Εφόσον κάνω και μπορώ να προσφέρω. Αν θα μου πούνε ευχαριστώ πολύ, δεν μας κάνεις και δεν μπορώ να βρω δουλειά να ζήσω στην οικογένειά μου, θα κάνω και κάτι άλλο. Άνθρωπος είμαι, λογικό είναι. Σωστό, και ναι. Αυτό νομίζω ότι θα το κάνει ο καθένας. Έτσι είναι. Για να σου πω και κάτι. Αυτό που εφόσον είπες... μου δίνεται η δυνατότητα να υπάρχω εδώ πέρα μέσα, θα πάω πάνω σε αυτό το κομμάτι το οποίο νομίζω ότι μπορώ να προσφέρω. Και, είναι και νομίζω που το ότι λες. Εκεί είναι μεγάλη πληγή στο ελληνικό ποδόσφαιρο το ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι προπονητές οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι πάνω στα τμήματα υποδομής. Και αν πάρουμε όλες τις ομάδες στην Super League και να δούμε ποιοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει μια καριέρα 10-15 ετών πάνω στα τμήματα υποδομής, είναι 7-8, εγώ εκεί τους μετράω. Σε όλες τις ομάδες της Super League αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι ούτε καν 10, δεν είναι καν όσο είναι οι ομάδες
και δεν υπάρχει, και δεν υπάρχει κάτι ακόμα που υπάρχει στο εξωτερικό. Οι περισσότεροι από αυτούς τους προπονητές που λες, όντως στο εξωτερικό είναι 3, 4, 5 χρόνια στην αντίστοιχη δεύτερη ομάδα και μετά επιλέγονται από τους συλλόγους για να πάνε στην πρώτη ομάδα. Εδώ το θεωρούμε, εντάξει, ήταν στη δεύτερη ομάδα, τώρα δεν κάνει για την πρώτη. Κάτσε, φίλε, γιατί δεν κάνει για την πρώτη. Δηλαδή, όντως κάνουν και αυτοί το βήμα τους στο εξωτερικό και τους δίνεται η ευκαιρία. Στην Ελλάδα θεωρείται, το θεωρούν υποτιμητικό. Μπορεί κάποιος να είναι στη γάμα εθνική να το παίζει προπονητής και να θεωρείται πάνω από αυτόν που δουλεύει με τα παιδιά, που είναι πολύ πιο δύσκολο, έχω την αίσθηση, γιατί εκτός από προπονητής πρέπει να είναι και παιδαγωγός. Έχει πολλές δυσκολίες. Πιστεύω ότι με τους, με τους ποδοσφαιριστές, τους ενήλικες πλέον, τους μεγάλους τους άντρες, στο αντρικό το πρωτάθλημα, είναι πιο εύκολα τα πράγματα γιατί ζητάς κάποια συγκεκριμένα πράγματα μέσα στο γήπεδο, κατευθύνσεις δίνεις και αξιολογείς ποιος τις κάνει και ποιος όχι. Εδώ δεν μπορείς να αξιολογήσεις αν τις κάνει ή όχι, εδώ πρέπει να εκπαιδεύσεις τον ποδοσφαιριστή να τις κάνει, να βρεις τον τρόπο. Έτσι. Και είναι δύσκολο. Εμείς να ευχηθούμε. Αυτά χτίζονται από πολύ μικρές ηλικίες, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο το όσο ανεβαίνουν ηλικιακά επίπεδα τα παιδιά, να γίνεται πιο εύκολο το έργο των προπονητών. Εμείς πέρα από τις ευχές που θα δώσουμε να βγάλεις πολλούς πολλούς παίκτες και να μνημονεύεται συχνά το όνομά σου ως ένας άνθρωπος που βοήθησε πάρα πολύ στο να βγουν παίκτες και να στελεχώσουν την πρώτη ομάδα, να ευχηθούμε να έχετε και τη χορηγική συνδρομή και πάλι, γιατί να το πούμε για το χορηγό. Δεν είναι σύνηθες. Δεν είναι σύνηθες άνθρωπος, γιατί το εύκολο ξυπνάει είναι να πάει στην πρώτη ομάδα και να είναι κούκλος που λέμε, να έχει την προβολή του και τα μίντια του και όλα του. Αυτός επέλεξε να βοηθήσει ένα τμήμα kickboxing και τις ακαδημίες του Άρη. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και το είπα και ο ίδιος όταν τον είδα στο παιχνίδι με την Μπόκα που είχε έρθει μαζί με την οικογένειά του. Ότι δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο να θες να βοηθήσεις, γιατί εδώ είναι βοήθεια, δεν είναι στην ουσία διαφήμιση. Εδώ υπάρχει ένα στοιχείο του ρομαντισμού, ο οποίος άνθρωπος είναι αριανός, αγαπάει το σύλλογο, είδε ότι οι ακαδημίες δεν έχουν καμία βοήθεια και απλά βοηθάει. Και το αξιοσημείωτο είναι ότι τα δύο χρόνια που έχουμε αυτή την χορηγία από τον κύριο Λαζαρίδη δεν έχει ζητήσει ούτε το παραμικρό, που είναι σπάνιο για τη χώρα που ζούμε. Ωραία, Πασκάλη. Λοιπόν, σας ευχαριστήσουμε. Ξεκούραση έχει το πρόγραμμα τώρα, φαντάζομαι, έτσι. Τι ξεκούραση, ταλέντα πρέπει να βγάλουμε. Τι ξεκούραση. Κάτσε, ξεκουράστηκε. Πέρασε το Σαββατοκύριακο, τελειώσαμε. Δεν φτάνουνε. Εντάξει. Μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο που φεύγει το πρωί. Δεν επαναπαυόμαστε. Δεν επαναπαυόμαστε. Καλό. Δεν επαναπαυόμαστε. Λοιπόν, ξεκουραζόμαστε. Για την ατάκα μόνο πάρε και το Σαββατοκύριακο ελεύθερο. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Πασκάλη. Καλή συνέχεια σε εσένα. Λοιπόν, αυτό ήταν ο προπονητής K19, η οποία το περασμένο Σάββατο κατέκτησε. Για ξέρει τι έγινε τώρα. Στην Αθήνα το πρωτάθλημα της Football League. Ναι. Ανεβαίνει Super League, μεγαλώνει η K19, είναι K20 τώρα. Είναι K20, ναι. Ανεβαίνει, πέρασε ένας χρόνος, κατάλαβες. Για από K19 γίνεται K20. Μεγάλωση. Η K17 γιατί μένει K17 και δεν είναι K18. Δεν ξέρω, φίλε. Μόνο στο ποδόσφαιρο στο ελληνικό είναι αυτό. Τη δεύτερη κατηγορία λέγονται K19, τη πρώτη λέγονται K20. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για κωμωδία. Αν είσαι Super League, παίζει το πρωτάθλημα τη K15. Αν δεν είσαι, δεν παίζει. Εσένα από όλα τα στραβά του ελληνικού ποδοσφαίρου αυτό υπέρεξε. Δηλαδή. Τι? Το ότι η K19 γίνεται K20. Δεν έχουμε άλλα πράγματα να ασχοληθούμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι τώρα το. Όχι, ρε φίλε. Είναι ένα από τα βασικά όμως. Ξέρετε, θα υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά ζητήματα. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα, Βασίλη Καμπαδία, με λίγη καθυστέρηση, για να επιστρέψουμε με το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Άλλα 10 λεπτάκια έχουμε μέχρι τις 7. Ναι, ένα απίστευτο βίντεο αυτή τη στιγμή. Ναι. Για κάτι που συνέβη πριν λίγη ώρα στην Αριστοτέλους. Τι συνέβη? Είναι καμιά. Ναι. Την ίδια στιγμή μου έρχεται αυτό με το. Είναι καλή η συμφωνία. Περιλαμβάνει συνταγματική αναθεώρηση και έργα όμνες. Ναι. Λέει ο πρωθυπουργός μας που έδωσε τη Μακεδονία, το όνομα της Μακεδονίας στους Σκοπιανούς. ΣΥΡΙΖΑ θέλατε. Τέλος πάντων. Θέλανε. Ας μην επεκταθώ. Είναι η κουμπί του Ολαμπάου Τάρις αυτή τη στιγμή. Δεν είναι το. Θα τα πω άλλη στιγμή γιατί δεν είμαι γενικά σε ένα mood περίεργο. Και πότε δεν είσαι. Είναι από ντροπή. Πραγματικά. Τι κοιτάς το κινητό σου και τι θες να μας μεταφέρεις. Είναι, βλέπω ένα βιντεάκι που έγινε, που τραβήχθηκε πριν από λίγο. Είναι από καμιά δεκαριά. Τώρα αυτή δεν ξέρω τι είναι, Πακιστανή, Αφγανή, δεν ξέρω τι είναι ακριβώς. Ναι. Κάτι τέτοιο φαίνονται. Με καδρόνια στα χέρια. Στην Αριστοτέλους. Στην Αριστοτέλους. Να το ρεφίλε, δεις τη φωτογραφία. Ναι. Και. Και χτυπάνε έναν άλλον, ο οποίος είναι κάτω.
με τα καδρόνια και όλα αυτά. Ναι. Ήταν δύο ομάδες, λέει, πλακωθήκανε και στο τέλος ο ένας έπεσε κάτω και πήγε να πάει και τον χτυπάνε με τα καδρόνια στο κεφάλι, στα πλευρά, παντού κτλ. Να πω μπράβο στην κυριολεξία. Βλέπω μια κυρία που μπαίνει και τους σπρώχνει. Μια κυρία, συγγνώμη τώρα να τη μεγαλώσω, μου φαίνεται 40-45 χρονών και μπαίνει στη μέση. Ναι. Και γίνονται στην Αριστοτέλους. Εμένα ξέρεις με κνευρίζει σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάμε. Στην Αριστοτέλους που υπάρχει αστυνομικό τμήμα. Καλά. Κοίτα, εκείνο το σημείο που είδα είναι πολύ πιο πάνω το αστυνομικό τμήμα, αλλά πάλι δεν είναι μακριά, είναι δίπλα. Ναι, εντάξει, δεν είναι ακριβώς μπροστά. Εμένα. Πόσο απέχει. 20-30 μέτρα. Αυτό πάνω. Ξέρεις τι δείχνει. Εγώ. Στα αστυνομικό τμήμα προφανώς ενημερώνονται και... γιατί μιλάμε για δευτερόλεπτα και τρέχουν προς τα εκεί. Ναι. Αλλά σου λέω το εξής. Εμένα ξέρεις τι με το θράσος τους. Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις τι με εκνευρίζει. Και είναι ένας τύπος. Είναι 45, θα το βάλουμε σε λίγο στο Λάμπα Οτάρι να το δείτε. Ναι. Είναι 45-46 δευτερόλεπτα το βιντεάκι. Ναι. Στα 25 δευτερόλεπτα πάει αυτή η κυρία, μπαίνει και απομακρύνει τους 5-6 που τον χτυπάνε. Ναι. Και είναι ένας τύπος που έρχεται από μακριά, ναι, περνάει από μπροστά του, τον χτυπάει και αυτός μία. Λοιπόν, αφού σου πω ότι αυτό που με εκνευρίζει αυτές τις περιπτώσεις είναι οι τύποι που τραβούν το βίντεο και δεν. Δηλαδή πήρα να τραβήξει βίντεο, ρε φίλε. Σαν το άλλο το βίντεο πριν κανένα μήνα που είχαμε με τις πλημμύρες στη Θεσσαλονίκη που βλέπαμε τη γυναίκα την παρασέρουν τα νερά και άλλος τραβούσε βίντεο. Πήγαινε βοήθησε, ρε φίλε. Τι τραβάς βίντεο δηλαδή. Για να τα ανεβάσεις στο YouTube και να μετράς τα views μετά. Έχω άδικο. Όχι. Έμα. Εσύ και... πάντως αν είσαι εκεί. Ναι. Πρέπει να τραβήξει το βίντεο. Γιατί? Για δημοσιογραφικούς λόγους. Εγώ είμαι αθλητικού. Και ενημέρωσης. Και ενημέρωσης, μάλιστα. Αφού είναι... πρώτα όμως. Αφού πρώτα όμως τι. Με το βίντεο στο χέρι, με το τραβό, ναι, τρέχεις να τους διώξεις. Μάλιστα. Ώστε κάνεις και τα δύο. Έχω μια πολύ ωραία γελιογραφία εδώ μπροστά μου. Που λέει ο ένας τύπος στον άλλον. Ναι. Δηλαδή, όσο είμαστε βουλευτές, θα λέμε ναι σε όλα. Και του απαντάει ο δίπλα βουλευτής. Όχι. Όσο λέμε ναι σε όλα, θα είμαστε βουλευτές. Τον έπιασε το πολιτικό του τώρα. Ξυπνήσει η πολιτική του φλέβα. Δεν είναι θέμα πολιτικής το να ξεπουλά στη Μακεδονία. Δεν είναι πολιτική αυτή. Χρήσανθε, δεν αποφασίζουν αυτοί. Αποφασίζουν και... απ' έξω. Όχι, κάνεις λάθος. Δεν αποφασίζουν αυτοί. Ο συγκεκριμένος κύριος που δεν φοράει γραβάτα, ναι, όταν ανέλαβε πρωθυπουργός, με την δική μας απόφαση, Νίκο, γιατί μας είπε ψέματα. Και να σου πω μας εγώ είπε κάτι. Θα σκίσει τα μνημόνια. Και εγώ δεν τον ψήφισα το μεταξύ. Ούτε εγώ. Είπε θα σκίσει τα μνημόνια, είπε θα καταργήσει τον ένφια και τον αυξάνει, είπε θα είναι κίνημα δεν πληρώνω. Χειρότερα, και γίνεται το, και μέλγα, το μάλγαρο 1-20 και πάει 3. Εγώ σου λέω τώρα ότι δεν θα πάρει αυτό την απόφαση για το Μακεδονικό. Την απόφαση για το Μακεδονικό θα την πάρει η επόμενη κυβέρνηση. Λοιπόν, δεν διάλεξε μόνο ο Άρης τελικά Ισπανό προπονητή. Διάλεξε και η Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι, από ό,τι διαβάζω για όσους ενδιαφέρεστε. Ο Χουλέν Λοπετέγγι θα είναι ο νέος προπονητής Ρεάλ και ο αντικαταστάτης του Ζιντάν, όπως ανακοινώθηκε πριν λίγο επίσημα από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο συγκεκριμένος κύριος είναι τεχνικός εθνικής Ισπανίας και μετά το Μουντιάλ βλέπω θα αναλάβει την πιο ιστορική ομάδα της Ευρώπης, τη μεγαλύτερη ομάδα της Ευρώπης, για να τα λέμε σωστά. Σας είπαμε ότι αύριο θα γίνει η καθοριστική συνάντηση του Θόδωρου Καρυπίδη με τον Τόμ Παπαδόπουλο και τον Νίκ Σαγίεβιτς. Είναι εμπτήση ο κύριος Καρυπίδης, καθοδόν, καθοδόν. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα περιμένουμε τι θα προκύψει από το συγκεκριμένο ραντεβού. Θα περιμένουμε φυσικά και την επιστροφή του κύριου Καρυπίδη στην Ελλάδα για να δρομολογηθούν με τα γραφικά ζητήματα και το ξεκαρτάρισμα του ρόστερ. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό ότι μέχρι να έρθει ο Καρυπίδης ο κύριος Σερέρα δεν θα κάνει τίποτα όλες αυτές τις μέρες. Φυσικά θα μελετάει, θα εξετάζει όλες τις περιπτώσεις και των παικτών που υπάρχουν στο ρόστερ και αυτών που θα έρθουν στην ομάδα. Κάτι θέλω να πω εγώ τώρα, αλλά το ξέχασα. Ο Χάβιρος. Χάβιρος. Ανανέωσε 2 χρόνια με τη Σαραγώσα. Λοιπόν... σενάρια για επιστροφή Γιώργο Κολτσίδα. Χρήσαμε. Σενάρια. 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 Είναι επιστροφή ένα σενάριο. Γιώργο Κολτσίδα. Είναι πιθανό. Την ξέρει τη θέση άλλωστε, νομίζω. Ο συγκεκριμένος εξετάζεται τους ανθρώπους του Άρη. Αλλά και αυτή η υπόθεση, όπως και οι περισσότερες, θα ξεκαθαρίσουν μετά από την επιστροφή του Θόδωρου Καρυπίδη από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Φιλαδέλφια. Λοιπόν,
Διαβάζεται σήμερα στο All About Aris ότι στο ραντάρ της μπασκετικής ομάδας είναι και ο Σχίζας, 29χρονος γκάρτ, ο οποίος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε φόρεσε την φανέλα του Κολοσσού Ρόδου. Βλέπω εδώ πέρα και από Ανδρέα Ματσόν ανάρτηση για τον Βασίλη Βουρτζούμη. Είχαμε και του Τσάρλς Μπάρτον το πρωί. Είχε πολλούς φίλους όλα αυτά τα χρόνια. Το Μάους, γιατί το χτυπάς όσο μιλάς? Γιατί, όχι, γενικότερα τι κάνω και με το δικό μου. Το χτυπάς και λες ποντίκι. Ε, ποντίκια. Ποντίκια, λοιπόν. Ακολουθεί η ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 5, εδώ στον Λίμπερο 107,4. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.